Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και επειδή λέγαμε ότι όλα τα στελέχη του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι ανά την ελληνική περιφέρεια σε περιοδίες, θα πάμε σε ένα εξ αυτών. Είναι βεβαίως η υφυπουργός παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Γεια σας, κυρία Μακρύ. Γεια σας. Από τους τυχερούς, εγώ, Ηράκλειο, χθες Χανιά σήμερα. Α, μια χαρά, μια χαρά. Την έχετε βγάλει καλοκαιρινή. Πραγματικά αυτό δεν είναι καλό όταν δουλεύεις. Έχετε δίκιο. Εντάξει, έχει και τα καλά της η Κρήτη. Και ξέρεις, ναι, αλλά σου λέει να δουλεύεις άλλο διακοπές. Πολύ καλά στελέχη, αλλά εγώ ήρθα για δουλειά δυστυχώς. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, πριν περάσουμε λίγο στα προεκλογικά, επειδή αυτή την ώρα ενδεχομένως να μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος που να είναι γονείς και είμαστε σε ένα μήνα που παραδοσιακά παραπέμπει σε παραμονές πανελλαδικών εξετάσεων, θέλουμε λίγο να μας πείτε αν είμαστε έτοιμοι σε όλα, πώς πάει ο προγραμματισμός, απολύτως, το χρονοδιάγραμμα λίγο να μας δώσετε. Ναι. 30 και 31 αρχίζουν, ο προγραμματισμός πάει πάρα πολύ καλά, οι εξετάσεις είναι ένα κεκτημένο αυτό της ελληνικής πολιτείας και καμαρώνουμε, είναι αδιάβητες εξετάσεις, γίνονται πάντα στην ώρα τους, με το σωστό τρόπο, το γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά, ηρεμία και βεβαίως η κλασική ευχή που όμως είναι και πραγματική, δεν πειράζει, είναι ένα βήμα, δεν είναι και το μόνο που καθορίζει τη ζωή των παιδιών μας. Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε... Είμαστε, το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, είναι όλα έτοιμα. Όχι, προγραμματισμένα. Καμία. Και ξέρετε, και πέρυσι και φέτος ανακοινώσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, ώστε να τα παιδιά να γνωρίζουν και να προετοιμαστούν και ανάλογα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα. Να κάνω μια ερώτηση. Του χρόνου πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, τη γνωστή ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου, αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Ναι, ανάλογα, εκτός αν πέφτει Σαββατοκύριακο, οπότε ξέρετε, μεταφέρετε μια μέρα πότε. Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ξεκάθαρα τον πήχη στο 33%, δηλαδή στο αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών του 2019. Εσείς θεωρείτε, κυρία Μακρύ, ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό τον πήχη είναι αποτυχία για το κυβερνών κόμμα δεδομένη συγκυρία? Καταρχάς θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια και όπως ξέρετε όλα όσα λέμε καταγράφονται, θεωρώ ότι είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος και επειδή δεν είναι η πρώτη περιοδία που συμμετέχω, πέρα από την επαφή που έχω στον ομό μου και στη Θεσσαλία, είχα πάει και στη Ροδόπη, ακολούθησε και το κλιμάκιο, το κυβερνητικό και τον πρωθυπουργό σε περιοδίες. Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός, θα τον πετύχουμε. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση που κάνετε, που για μένα είναι μια υπόθεση την οποία δεν τη συμμερίζομαι. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει λευκή επιταγή για τη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ισχυρότατο μήνυμα για συνέχιση της προσπάθειας, επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων, αλλά επαναλαμβάνω και το λέω, θα είναι το μήνυμα νικηφόρο με βάση τον πήχη που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Επειδή λέτε ότι... Αλλά ποτέ λευκή επιταγή, έτσι να το τονίσω αυτό. Άρα, επειδή μιλάτε με στελέχη, να υποθέσω ότι το δίλημα το οποίο θέτει ο Πρωθυπουργός, που τόσο έντονα στη συγκεκριμένη κάλπη, δηλαδή των ευρωεκλογών, πρώτη φορά το ακούμε, δηλαδή τη συνέχιση ή μη τη πολιτική σταθερότητα, θεωρείται ότι πιάνει. Έχει πρόσφορο έδαφος στους πολίτες. Φυσικά. Και θα σας πω και κάτι που ενδεχομένως να ακουστεί αιρετικό. Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πει στον κόσμο πως οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα το ερμηνεύσουν εκείνοι ως αποδοκιμασία της Νέας Δημοκρατίας και ως ισχυρότατο λόγο για προσφυγή σε εκλογές ακόμη, να ξέρετε ότι οδήγησε ακόμη πιο γρήγορη στη σπήρωση. Όχι καλύτερη, θα την πετυχαίναμε ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, επικεφαλής των κλιμακίων και ο ίδιος μόνος του, ανέλαβε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια να ενημερώσει τον κόσμο για το ότι η συμμετοχή είναι πραγματικά απαραίτητη και για ότι με πολιτικά, με ευρωπαϊκά κριτήρια πρέπει να γίνει καλύτερη επιλογή του κόμματος, τα πράγματα. Πώς θα το πω, άλλαξαν. Πάντως το διακύβευμα της σταθερότητας πρώτη φορά το ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το ακούσαμε από τον κύριο Κασελάκη. Όχι, δεν είπα το ακούσαμε πρώτη φορά από τον κύριο Κασελάκη. Είπα όμως ότι η στάση της αντιπολίτευσης, η οποία θα λέει, μας προειδεάζει πώς θα ερμηνεύσει ένα αποτέλεσμα που κατά τη γνώμη μας. Μα εσείς οι ίδιοι δεν έχετε πει ότι θα γίνει η ζωή σας πιο δύσκολη, κυρία Μακρύ, άμα περάσετε κάτω από τον πήχη? Ναι, δεν αντιδικούμε. Ίσως δεν το είπα εγώ καλά. Λέω. Τα επιχειρήματα τα δικά μας που είναι συγκεκριμένα, είναι ευρωπαϊκά, το κυβερνητικό μας έργο, η προσπάθειά μας για τα επόμενα 3 χρόνια που θα ενισχυθεί από μια ευρωπαϊκή παρουσία ισχυρή, έντονη και συγκροτημένη, ενισχύονται και από την προσπάθεια της αντιπολίτευσης, η οποία θέλει να δώσει ένα μήνυμα αμιγώς εθνικώς αυτές τις εκλογές. Κάτι που ο κόσμος φαίνεται ότι δεν το υιοθετεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.